Για πέστε μου πάλι πώς έγινε. Έτσι σας είπε, κανένας δεν πιστεύει. Ναι. Πιο πολύ πιστεύουν οι Εβραίοι παρά εσείς. Εμείς. Εμείς οι Χριστιανοί δηλαδή. Ναι. Λέω γιατί. Γιατί είναι εκείνοι οι παπάδες τους. Ναι. Από έτσι. Των Εβραίων οι παπάδες, οι Ραβίνοι δηλαδή. Ναι. Σας είπε κάνα δυο αν θα γλιτώσουν από όλο τον κόσμο που πιστεύουνε. Από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο. Κανένα δεν πιστεύει. Εγώ αυτή την ημέρα που το είδα αυτό, δεν μπορούσα να τρελαθώ. Πότε το είδατε αυτό? Ξημερώνοντας Πέμπτη. Την περασμένη Πέμπτη αυτή που πέρασε? Ναι. Αυτό σας είπε μόνο? Σας είπε αν θα κρατήσουν αυτοί που διαμαρτύρονται μέχρι το τέλος. Ναι. Ρώτησε δηλαδή. Ναι, ναι, μέχρι το τέλος. Τι άλλο σας είπε? Αυτά μου είπε. Τι, αυτά, αυτά που μου λέτε είναι πολύ συγκλονιστικά, κυρία Δέσποινα. Έχω δει πολλές φορές έτσι συγκλονιστικά πράγματα και στα Ιερουσαλήμ, αλλά... Μπορείτε να μου πείτε και κάποιο άλλο έτσι για ωφέλη. Ποιος θα με ακούσει? Όχι, εγώ τα ακούω. Τι λέτε? Εμείς τα ακούμε και μας... Φάρμακα. Ναι, και του λένε άμα δεν έχει φάρμακα δεν παίρνει. Α, και του είπαν αν δεν έχει φάρμακα δεν παίρνει, ναι. Που έχετε δίκιο, που και έτσι είπε. Τι άλλο σας είπε? Την κρεπάλη του κόσμου σας έδειξε. Και τους Εβραίους που χτυπούσαν το... που κλαίγανε γονατιστή και λέει κανείς από εσάς τους χριστιανούς δεν με παρακαλάει σαν αυτούς έτσι. Πω πω. Ποιος με προσκυνάει πραγματικά, είπα από σας, ε. Κοροϊδεύουμε όλοι δηλαδή, είπε ο Χριστός. Δεν κοροϊδεύουμε. Πω, πω. Του λέω γιατί είναι στο Άγιον Όρος, είναι στα Ιεροσόλυμα, η Ερημίτε. Καλά, καλά μου λέει, καλά. Α, και σας είπε καλά, καλά, ναι. Καλά, ε. Δηλαδή κοροϊδευτικά το καλά, καλά. Πω, πω, επεγμό στο Χριστό δηλαδή. Το κάνουμε εμείς αδελφοί. Σας το είπε και αυτό γιατί δεν βγαίνετε στον δρόμο για τον ΆΜΚΑ? Όχι, δεν μου το είπε αυτό, το λέω εγώ. Μα εμείς το κάναμε αυτό και το κάνουμε. Αλλά δεν μας ακολουθεί ούτε η Εκκλησία ούτε ο κόσμος έρχεται. Και μας βρίζει η ίδια η Εκκλησία. Αυτό ακριβώς για την Εκκλησία.
Α, σας είπε για την εκκλησία. Ναι, τι κάνει η εκκλησία. Α, τι κάνει η εκκλησία, σας είπε. Όχι, να μου τα πείτε για να τα πω στους άλλους, γιατί όλοι κοιμώνται στα πέπλα της ειρήνης και πιστεύουν όλοι ότι είναι σωστά, ότι βαδίζουν πνευματικά σωστά, κάνουν μια ψευτοπροσευχή, μια ψευτοβοήθεια, μια ψευτοελεημοσύνη, κακολακεύουν τα πάθη τους, θεωρούν ότι είναι κάποιοι όλοι, και εγώ μέσα βέβαια, όλοι έτσι είμαστε ας πούμε, και πιστεύουμε ότι θα σωθούμε και θα πάμε και στον παράδεισο στο τέλος. Πάμε για μαρτύριο δηλαδή. Βέβαια. Σας το είπε αυτό ότι πάμε... Ναι. Πέστε τα μου αυτά. Θα μπορέσουν, λέει, έστω και δύο να... Να μαρτυρήσουν. Πώς, τόσος λαός είναι, τόσοι χριστιανοί είναι. Ένας να μην σηκώσει το ανάστημά του και να πει, σταματήστε. Κύρα Δέσποινα, το έχουμε κάνει εμείς αυτό και φωνάζουμε. Αλλά δεν μας κυνηγάνε μόνο αυτοί, μας κυνηγάει και η Εκκλησία η ίδια. Α, και από το παλιό και από το νέο, και οι δύο. Μα αυτό μου λέγε. Αυτό μου λέγε. Ένα λεπτό, σας είπε ότι η Εκκλησία δεν κάνει τίποτα και ότι κυνηγάει ναι. Και αυτούς που φωνάζουνε. Ναι. Και μου έδειξε τους παπάδες τους αυτούς μες στην κρεπάλη. Πω. Σας έδειξε τους ιερείς μες στην κρεπάλη. Ναι. Σας είπαν είναι με νέο ή παλαιό. Όχι, τίποτε μου δεν μου είπε γι' αυτό. Να τα χάλια τους μου είπε. Α, σας είπε να τα χάλια τους. Ναι. Ωχ, Παναγία μου. Είναι δυο, τρεις λέει. Θα αντέξουν μέχρι το τέλος. Και δεν θα αντέξουν, γιατί θα δω τον άλλον παίρνει το άμκα, παίρνει το 666, α, να το πάρω κι εγώ. Λέει κατά κύλα. Όχι, είναι φοβερό. Για πέστε μου, τι άλλο σας είπε. Αυτά μου είπε, να μην παραπονήσει, λέει, όταν κάνω εγώ. Εγώ ξέρω τι κάνω. Να μην παραπονιόμαστε δηλαδή οι άνθρωποι. Έτσι μου είπε. Μην παραπονιόσαστε. Μάλιστα. Τι να πω, είναι φοβερά αυτά που μου λένε. Άλλο το να τα ακούς και άλλο να τα δεις. Ναι, ξέρω, έχετε δίκιο, είναι άλλη εμπειρία η μία και άλλη. Εγώ την ώρα που τα είδα δεν μπορώ να συνέλθω. Δεν μπορείτε να συνελθείτε. Αλλά ας κάνω τον παλαμίκι ότι γελάω και ότι... Αλλά μέσα σας πονάτε. Το μέσα μου εγώ το ξέρω. Πες μου, τι να κάνουμε. Αγώνα, τίποτα άλλο. Αγώνα, συντριβή και προσευχή. Ότι προσευχή και δάκρυ. Δεν λέει ο Κύριος να κάνουμε αυτό το πράγμα. Και να μην τα πάρουμε. Δηλαδή, απλά πράγματα είναι. Και γίνουνε, λέει, τάχα στην εκκλησία και μόλις βγαίνουνε. Να το πω έτσι, όπως το λέω εγώ, πάντα ξεβράγονται και γυρίζουνε. Αυτά δεν είναι σκάταλα. Α, σας το είπε και αυτό. Αυτό μου το είπε κάποτε στα Ιεροσόλυμα. Α, στα Ιεροσόλυμα, μάλιστα. Οι δικοί μου οι άνθρωποι, λέει, αυτοί που μαρτυρήσανε, είναι ντυμένοι έτσι όπως είναι αυτοί. Πω. Κοίταξε το όνομα μου, σε παρακαλώ, δεν θέλω να... Εντάξει, να είναι ευλογημένο. Να αλλάζει κάθε τόσο, ας πούμε, πως έχεις τα νεύρα, μιλάς έντονα, έτσι δεν είναι. Ναι. Όταν καλμάρεις, μιλάς ήρεμα. Το ίδιο και εγώ. Α, όταν ήταν ήρεμος δηλαδή, μιλούσε ήρεμα και μετά οργιζόταν δηλαδή. Έτσι που είπατε να χρησιμοποιήσω.
Είμαστε πλανεμένοι όλοι τότε. Πάμε για την κόλαση όλοι τότε. Και οι χριστιανοί. Και έχουμε τη φαντασία ότι θα πάμε στον παράδεισο. Α, σας πρόδωσα. Ναι, είπε έτσι μου, είπε αλλιώς ότι η ετοιμασία μου δεν είναι καλή. Τα κουκουλώσανε και τους είπαν ότι πάσχω λίγο. Αυτός ακούγες. Μάλιστα. Πες την αλήθεια. Την αλήθεια, έτσι, έτσι, έτσι. Αλήθεια. Πες την αλήθεια. Αυτά. Εντάξει.